Με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλιάδη συναντήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θέμη Μουμούλιδης για θέματα που αφορούν σε αθλητικές υποδομές στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ο Υπουργός ενέκρινε ποσό 400.000 ευρώ για την ανακατασκευή του συνθετικού τάπητα, δηλαδή του ταρτάν, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης. Ένα έργο απαραίτητο για την ανάπτυξη ψηλού επίπεδου κλασικού αθλητισμού στο Δήμο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο πρόεδρος του Οργανισμού Αθλητισμού και Πολιτισμού Γιάννης Ιωαννίδης. Ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί η έγκριση που πήραμε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την αλλαγή και την ανακατασκευή του ταρτάν του δάκτυλου Κοζάνης. Μια διαδικασία η οποία ήταν πολύμηνη. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος πραγματικά με τη συμβολή του καθόρισε και τις διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν. Μεγάλη συμβολή ήταν και για τον κύριο Μουμουλίδη, ο οποίος πραγματικά βοήθησε ώστε να επιτευχθεί ο στόχος. Και ένα τελευταίο ευχαριστώ θα ήθελα να πω στον Σέγας, ο οποίος κατάλαβε μέσα από τις φωτογραφίες που του στείλαμε ότι έπρεπε να αλλάχθεί το ταρτάν και μας έδωσε την έγκριση για αυτή την αλλαγή. Τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε κάποιες συναντήσεις έτσι ώστε να δούμε πώς θα αναζητηθούν τα χρήματα τα οποία είναι κοστολογούνται στα 400.000 ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο πιο γρήγορα να μπορέσουμε να κάνουμε την αλλαγή του ταρτάν. Όπως βλέπετε, οι εργασίες στον χώρο του ΔΑΚ συνεχίζονται. Μετά το χώρο των μπασκετών και την αλλαγή της εξωτερικής σύντας του γηπέδου, θα προχωρήσουμε και σε άλλες εργασίες, οι οποίες σκοπό έχουν την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας.